Όπως είναι γνωστό, κύριε Υπουργέ, το καλοκαίρι που μας πέρασε το 2018 και συγκεκριμένα με το νόμο, αν θυμάμαι καλά, για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, άλλαξε ο τρόπος εισαγωγής των μαθητών στις σχολές, στις πανεπιστημιακές σχολές μουσικών σπουδών. Όχι σε όλες, προσέξτε, και αυτό δεν το καταλάβαμε, στις 4 από τις 6 εξαιρέθηκαν, παρέμειναν να ισχύει το παλιό σύστημα εισαγωγής και η Σχολή Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου της Θεσσαλονίκης και η παρόμοια σχολή βεβαίως του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Στις σχολές αυτές τώρα, τις άλλες 4, δηλαδή στην Κέρκυρα, στα Γιάννενα, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης, αλλάζει ο τρόπος εισαγωγής. Αυτό προβλέπει ο σχετικός νόμος, λοιπόν, ο 4559. Αλλά η έκδοση υπουργικής απόφασης που θα εξειδικεύει και θα αναλύει αυτές τις άλλου, τις διαφορετικού τύπου εξετάσεις, καθυστερεί για 6 μήνες και εκδίδεται μόλις τις 14 του Φλεβάρι του 19 και δημοσιεύεται στο ΦΕΚ στις 20 Φλεβάρι. Κοιτάξτε, 3 μήνες... 3 κυριολεκτικά μήνες πριν την διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων, το να αλλάζουν οι κανόνες των εξετάσεων, δεν νομίζω ότι είναι και το καλύτερο, κύριε Υπουργέ. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί καθυστέρησε για 6 ολόκληρους μήνες αυτή η απόφαση και προς τι αυτή η βιασύνη να εφαρμοστεί γρήγορα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι αρκετά δύσκολο έως αδύνατο για τους υποψήφιους να προετοιμαστούν. Και μάλιστα πρέπει να προετοιμαστούν όσοι μαθητές επιλέξουν τον κλάδο των μουσικών σπουδών, θα πρέπει να προετοιμαστούν και για 2 διαφορετικού τύπου εξετάσεις. Εάν θέλουν να πάνε στο ΠΑΜΑΚ ή στο Αριστοτέλειο, στην Αθήνα ή στο Αριστοτέλειο με το παλιό σύστημα και αν θέλουν τις καινούργιες σχολές, τις άλλες 4 σχολές, με το καινούργιο σύστημα. Καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιο δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα και μάλιστα για ένα αντικείμενο για το οποίο δεν υπάρχει αναλυτική συγκεκριμένη ύλη μάλλον στο σχολείο και βεβαίως δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα εγχειρίδια. Σας καλούμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να αναστείλετε αυτήν την υπουργική σας απόφαση. Δεν σας το ζητάμε μόνο εμείς, σας το ζητάνε οι γονείς, σας το ζητάνε τα παιδιά, σας το ζητάει ακόμα και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με την επιστολή, τη γνωρίζετε, που σας έστειλε. Και βεβαίως να μεριμνήσετε και εσείς και το Υπουργείο σας, έτσι ώστε οι μαθητές να λάβουν τα απαραίτητα εγχειρίδια και να μπορούν να προετοιμάζονται έγκαιρα και κανονικά στα σχολεία και όχι βεβαίως στην εκπαιδευτική αγορά. Σας ευχαριστώ. Να ξεκαθαρίσουμε το εξής, ότι είναι σημαντικό τα πανεπιστημιακά μας τμήματα να μην είναι εντελώς ομογενοποιημένα στα προγράμματα σπουδών που παρέχουν στις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις από ένα τμήμα στο άλλο, γι' αυτό και πολλές φορές οι επιλογές που γίνονται από τους υποψηφίους φοιτητές και φοιτήτριες είναι προτιμήσεις όχι μόνο ανά πόλη, αλλά και ανά τμήμα, διότι θεωρούν πως το ένα τμήμα προσφέρει πράγματα που είναι πιο κοντά στα δικά τους ενδιαφέροντα. Με αυτή τη λογική, είμαστε σε μία συνεχή συνεννόηση με τα τμήματα, να δούμε εάν χρειάζονται κάποιες επιπλέον γνώσεις για να μπορούν τα παιδιά που εισάγονται στα πανεπιστήμια να παρακολουθήσουν καλύτερα και επαρκέστερα το πρόγραμμα. Αυτή ήταν η λογική. Το γεγονός ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει με το μουσικό τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι ότι αυτά τα τμήματα έχουν ένα πρόγραμμα περισσότερο θεωρητικού χαρακτήρα. Αυτό δεν είναι για να υποτιμηθεί το πρόγραμμα σπουδών, παρά ένα πρόγραμμα που ενισχύει πάρα πολύ και την εκμάθηση συγκεκριμένων οργάνων. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω αν τα τελευταία χι χρόνια, και όχι μόνο λόγω της δικής μας κυβέρνησης, υπήρχε κάτι που να θεσμοθετείτε και να μην υπάρχει μια αντίδραση να αναβληθεί για ένα χρόνο.
Το γενικεύω προφανώς, το γενικεύω, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μπούμε σε μια κανονικότητα. Από πέρσι τον Αύγουστο ήταν γνωστό αυτό. Από πέρσι τον Αύγουστο. Συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχει μια υπουργική απόφαση που βγήκε το Φεβρουάριο, όχι για να το καθιερώσει, αλλά για να πει λεπτομέρειες του πώς θα συγκροτούν οι ερωτήσεις. Ξέρετε όμως, το βασικό που μας ενδιαφέρει είναι να απομακρυνθούμε από μία λογική ότι πρέπει οι υπουργικές αποφάσεις να λένε ως την παραμικρή λεπτομέρεια για το τι θα εξεταστεί, πώς θα εξεταστεί κτλ. Ή θα μάθουμε την γενικότερη παιδεία και έξω από αυτό το εξαιρετικά στενό πλαίσιο νομοθέτησης, της όποιας νομοθέτησης, ή όλα θα είναι με αυτόν τον κωδικοποιημένο τρόπο που στο τέλος τα παιδιά μαθαίνουν πώς να περάσουν εξετάσεις και δεν μαθαίνουν καθόλου το περιεχόμενο αυτό. Άρα, τον Αύγουστο το ξέραμε. Με σαφήνεια τον Νοέμβριο του 2018 το ξαναείπαμε. Η ύλη των εξετάσεων καλύπτεται πλήρως από τα βιβλία μουσικής γενικής παιδείας, της Α, Β και Γ Λυκείου. Δεν είναι εκτός αυτού. Και βεβαίως φέτος για πρώτη φορά είναι ο μέσος όρος των δύο εξεταζόμενων μαθημάτων. Ξέρετε, αν κανείς έπαιρνε κάτω από τη βάση σε ένα από τα δύο, δεν μπορούσε να προχωρήσει. Εν πάση περιπτώσει, εμείς νομίζουμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο, η συγκεκριμένη ρύθμιση μάλλον, δεν είναι μέτρο, πρώτον, ανταποκρίνεται στις ανάγκες των φοιτητών και φοιτητριών για αυτά τα δύο τμήματα που σας ανέφερα και δεύτερο, ενισχύει πάρα πολύ και τη γενικότερη διαμόρφωσή τους ως υποψηφίους φοιτητές για αυτό που θέλουν να σπουδάσουν. Με αφορμή αυτό θα μου επιτρέψετε για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, να πω κάτι που το αναφέραμε και στην Σύνοδο των Βρετανίων στο Ηράκλειο το περασμένο Σάββατο. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία τα πανεπιστήμια μας να εμπλακούν και αυτά στις διαδικασίες προετοιμασίες των μαθητών μας για εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Τι εννοούμε με αυτό? Πρέπει αναγνωστική γνωστική περιοχή, παραδείγματος χάρη η μαθηματική, η φιλόλογη, όλα τα τμήματα σε όλα τα πανεπιστήμια μας, να μας πούν τι είδους πρωτοετής φοιτητές και φοιτήτριες θέλουν. Έχει μεγάλη σημασία στην προετοιμασία των παιδιών να ξέρουν και οι εκπαιδευτικοί αλλά και η πολιτεία τι είδους προφίλ χρειάζονται τα πανεπιστήμια. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ σε έναν ακόμη περισσότερο εξορθολογισμό αυτών των εξαιρετικά πιεστικών και πολλές φορές ψυχοφθόρων πανελλαδικών εξετάσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Ο κύριος Δέλης έχει το λόγο για 3 λεπτά. Ναι. Κύριε Υπουργέ, οι απαντήσεις που δώσατε, καταρχήν να πω ότι δεν είναι πιστικές, ιδίως σε ό,τι αφορά τη διαφοροποίηση των πανεπιστημιακών τμήματων. Όπως είναι γνωστό, το ΚΚΕ είναι υπέρ της ενιαίας ανώτατης εκπαίδευσης. Βεβαίως θα υπάρχουν διαφορές, αλλά διαφορές επιμέρους και σε κάθε περίπτωση όχι διαφορές θεωρίας και πράξης, γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν πανεπιστημιακά τμήματα μουσικών σπουδών που να ασχολούνται μόνο με τη θεωρία και αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα μόνο με την πράξη. Νομίζουμε ότι ειδικά στη μουσική η θεωρία και η πράξη συμβαδίζουν, για να μην πω και στη ζωή. Εν πάση περιπτώσει, δεν θεωρούμε ότι είναι λεπτομέρεια το να μαθαίνουν τα παιδιά τέλη Φλεβάρη πώς ακριβώς θα συμμετέχουν, με ποιο τρόπο και σε τι ακριβώς θα εξετάζονται τα παιδιά που θέλουν να πάνε σε αυτά τα μουσικά τμήματα, σε αυτές τις ειδικές εξετάσεις. Δεν θεωρούμε ότι είναι λεπτομέρεια. Για παράδειγμα, δεν θα έπρεπε το Υπουργείο να σκεφτεί, εν πάση περιπτώσει, να δώσει το δικαίωμα σε κάποιους υποψήφιους να δώσουν αυτές τις εξετάσεις με το παλιότερο σύστημα, με αυτό που είναι γνωστό, που ήταν γνωστό όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και για να πάμε να δούμε, επειδή έχω στα χέρια μου εδώ την υπουργική σας απόφαση, τη μουσική εκτέλεση και τη μουσική αντίληψη και γνώση, τα μαθήματα δηλαδή, στα οποία θα εξεταστούν τα παιδιά. Διδάσκονται αυτά στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης? Διδάσκονται με επάρκεια? Όχι βέβαια. Διδάσκονται στα ΓΕΛ και στα ΕΠΑΛ? Η ιστορία της μουσικής
Διδάσκεται μεν, διδάσκεται κυρίως στα μουσικά σχολεία, αλλά χωρίς να υπάρχει το αντίστοιχο βιβλίο και συνήθως από σημειώσεις που δίνουν οι καθηγητές. Εγχειρίδια μελέτες για την ευρωπαϊκή και βυζαντινή μουσική. Σας λέω τώρα σκέλη εκπαιδευτικά, στα οποία θα εξεταστούν οι μαθητές προκειμένου να περάσουν σε αυτά τα μουσικά τμήματα. Δεν υπάρχουν. Και βεβαίως, υπάρχουν βεβαίως το εμπόριο, το υποδεικνύει ο εκπαιδευτικός και οι γονείς πηγαίνουν και το αγοράζουν. Και μπορεί να είναι και διαφορετικά αυτά τα βιβλία. Εν πάση περιπτώσει, ούτε η αδιαβλητότητα φυσικά εξασφαλίζεται πίσω από ένα παραβάν σχετικά με την ικανότητα ενός υποψηφίου στην εκτέλεση ενός οργάνου. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Υπουργέ, νομίζουμε, σας το ζητάει και, όπως σας είπα, και το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Θα το καταθέσω στα πρακτικά, την επιστολή του συγκεκριμένου Πανεπιστημιακού Τμήματος. Σας ζητάνε και αυτοί, έχοντας καταθέσει και τις ενστάσεις τους για επιμέρους ζητήματα που θέτουν σχετικά με τις εξετάσεις, σας ζητάνε να αναστείλετε για φέτος και δεν θεωρούμε ότι είναι πιστική επίσης και η απάντησή σας για το ότι συνήθως έτσι γίνεται. Τώρα υπάρχει πολύ σοβαρός και πολύ συγκεκριμένος λόγος, το καταλαβαίνουν όλοι, για την αναστολή αυτού του μέτρου, εν πάση περιπτώσει, από τις επόμενες πανελλαδικές εξετάσεις. Και μια και το έφερε η κουβέντα και για τις πανελλαδικές εξετάσεις και μια και μαγειρεύεται, κύριε Υπουργέ, το νέο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ένα σύστημα με το οποίο ακυρώνεται στην ουσία, φροντιστηριοποιείται κυριολεκτικά τη γάμα λυκείου και για πρώτη φορά, ενώ μέχρι τώρα σε όλη την ιστορική εξέλιξη αυξάνονται τα χρόνια των σχολικών σπουδών, για πρώτη φορά στην πραγματικότητα μειώνονται, θα η γάμα λυκείου πάβει να είναι μια κανονική σχολική τάξη και γίνεται μια τάξη φροντιστηρίου. Οι μόνοι που σας χειροκροτούν γι' αυτό είναι οι φροντιστηριάρχες, γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί, όλοι είναι απέναντι. Εσείς επιμένετε, ζηλέψετε, φαίνεται, την δόξα του παλιότερου, του κυρίου Αρσένη. Σας δίνουμε μια συμβουλή, κύριε Υπουργέ, να μην το καταθέσετε, ούτε να σκεφτόσαστε ότι αυτό μπορεί να γίνει και να περάσει πιο εύκολα εκεί μέσα στο Πάσχα ή γύρω από αυτό, γιατί θα βρείτε απέναντί σας και τους γονείς και τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Σας ευχαριστώ.